Κυρία Γιώτα Μπαρόν, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Τα είπατε όλα πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Έχουμε να συναντηθούμε, αν δεν κάνω λάθος, από το 2022 τηλεοπτικά, που είχαμε ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Με την ίδια χαρά, με το ίδιο χαμόγελο σας βλέπω. Και αυτό σημαίνει πως τα πράγματα βαίνουν καλώς και για φέτος, που οι προετοιμασίες πάνε εξαιρετικά από ό,τι μαθαίνω, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Από το 2022 ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που με είχατε φιλοξενήσει τότε. Τα είχαμε πει πολύ ωραία, ξαναθυμήθηκα την κουβέντα μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που με έχετε σήμερα εδώ μαζί σας. Είμαστε στην τέταρτη χρονιά, όπως πολύ σωστά τα είπατε. Προχωράμε με τη στήριξη βέβαια της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκόρωνα, που πλέον μας στηρίζουν λίγο πιο ενεργά και μπορούμε να κάνουμε ένα πιο σταθερά βήματα. Φέρνουμε καλλιτέχνες από Ισπανία, σημαντικούς καλλιτέχνες του είδους, οι οποίοι θα δώσουν εργαστήρια και παραστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα, αλλά και στον Πλατανιά και στα Χανιά. Έχουμε διαφορετικά προγράμματα. Αυτό, κυρία Μπαρόν, είναι και το πιο ουσιαστικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί μιλάμε για 5 μέρες οι οποίες θα είναι γεμάτες και έχετε προνοήσει για όλους. Ακόμα και για κάποιον ο οποίος θα επιλέξει εκείνες τις μέρες να βρεθεί και να μην λείψει στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει κάτι σημαντικό να κάνει. Και έχει μεγάλη αξία να αποδομήσουμε λίγο εκείνες τις ημέρες και να μας δώσετε κάποια στοιχεία, έτσι ώστε αν κάποιος τελικώς δεν καταφέρει να είναι και τις 5 μέρες, να ξέρει ποια μέρα να διαλέξει για να μπορέσει να απολαύσει και φυσικά την κριτική μας φιλοξενία, αλλά και γενικότερα όλα αυτά που υπηρετεί το φλαμένκο το ίδιο και τι πρεσβεύει τελικώς. Φυσικά, θα ξεκινήσω λίγο από τη δομή της γενικότερης ιδέας. Η ιδέα είναι να έρθουν κάποιοι άνθρωποι ειδικοί στο είδος, στο φλαμένκο, στη μουσική του, στο χορό του, στο ρυθμό του, για να μπορέσουν έτσι να ανοίξουν μια πόρτα για να γνωρίσει το κοινό τι είναι ακριβώς το φλαμένκο, γιατί οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας μια γυναίκα που χορεύει με ένα φουστάνι με βολάν και έχει και κάποια παγκούνια, και αυτό μέχρι εκεί πάει το μυαλό μας. Αλλά το φλαμένκο είναι πολύ περισσότερα από όλα αυτά, και γι' αυτό προσφέρουμε αυτά τα εργαστήρια, τα οποία είναι ανοιχτά στα περισσότερα επίπεδα. Δηλαδή, εκτός από 2 εργαστήρια που είναι για ανθρώπους που ήδη είναι μοιημένοι στο φλαμένκο, τα υπόλοιπα εργαστήρια είναι ανοιχτά σε όλους. Έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς που έρχονται από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης για να διδάξουν φλαμένκο κιθάρα, παλαμάκια, τραγούδι από τη Βαρκελόνη. Έχουμε έναν εξαιρετικό χορευτή, τον Γαβριέλα Ραγού, που έρχεται από τη Σεβίλη φέτος. Έχουμε τη Θέτης Μισίου, που είναι και αυτή μια εξαιρετική Ελληνίδα χορεύτρια φλαμένκο, η οποία θα διδάξει ένα. Και από εκεί πέρα, εκτός από τα εργαστήρια, προωθείται βεβαίως η συνύπαρξη των ανθρώπων, ώστε να γνωριστούμε, να μοιραστούμε κοινές εμπειρίες ή καινούργιες εμπειρίες όσον αφορά πάνω στο φλαμένκο, πάνω σε αυτό που αγαπάμε. Κάνουμε κάποιες εκδρομές στις γύρω περιοχές, σε ωραίες παραλίες, να γνωρίσει ο κόσμος την περιοχή, γιατί έρχονται και από το εξωτερικό να παρακολουθήσουν τα εργαστήριά μας. Και εκτός από αυτό, έχουμε και κάποιες παραστάσεις. Κάθε βράδυ έχουμε διαφορετικές παραστάσεις σε διαφορετικούς χώρους, δηλαδή με τα ίδια άτομα. Οπότε, αν κάποιος δεν μπορεί να έρθει να μείνει στο ΒΑΜΟ και να παρακολουθήσει τα εργαστήρια, μπορεί να μπει στο site που έχουμε, το flamencogreece.com, και εκεί θα βρει το πρόγραμμα των παραστάσεων. Κάθε μέρα είμαστε σε άλλο χώρο. Κυρία Μπαρόν, γιατί διαλέγετε και γιατί επιλέγετε τη συγκεκριμένη τοποθεσία, γιατί τον ΒΑΜΟ? Γιατί η αλήθεια είναι πως αν κάποιος παρατηρήσει και τον τίτλο, έχει και ένα παιχνίδισμα ιδιαίτερο, αλλά είμαι σίγουρη πως είναι και κάτι πιο βαθύ. Είναι η ιστορία του τόπου, πραγματικά είναι πλούσιο, είναι η τοποθεσία, είναι η ομορφιά, είναι η φύση? Τι είναι αυτό που εσάς σας συνεπήρε και σας έβαλε στη διαδικασία να διαλέξετε μια τοποθεσία την οποία δεν την έχετε αλλάξει αυτά τα 4 χρόνια, και από ό,τι καταλαβαίνω δεν πρόκειται και να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν ενδείκνυται? Όχι, γιατί είναι και το μέρος βαθιά συνδεδεμένο με την κουλτούρα της Ανδαλουσίας. Θα σας πω, εγώ το ΒΑΜΟ τον ξέρω πολλά χρόνια, γιατί πήγαινα εκεί ως καλεσμένη σε ένα jazz festival που διοργάνωνε τότε λόγο, ο Γιώργος Χατζηδάκης, και το είχα γνωρίσει το μέρος, το είχα αγαπήσει, πήγαινα κάθε χρόνο για διακοπές. Κάποια στιγμή μου οδηγήθηκαν την ιστορία του ονόματος, γιατί και εγώ απορούσα γιατί το λένε ΒΑΜΟ. Γιατί ΒΑΜΟ στα ισπανικά σημαίνει πάμε. Σωστά. Οπότε όταν μου οδηγήθηκαν την ιστορία ότι αυτή η λέξη
είχε δοθεί από Άραβες κατακτητές που εκδιώχθηκαν από την Ανταλουσία πριν πάρα πολλούς αιώνες και βρέθηκαν μέσα από ένα μεγάλο ταξίδι στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο χωριό και το ονόμασαν Βάμους, δόθηκε μια λατινική λέξη και το χωριό έχει κρατήσει το όνομά του από τότε. Οι Άραβες λοιπόν μετέφεραν όλη αυτή την κουλτούρα που βρήκαν στην Ανταλουσία και μπορεί κανείς να δει ζωντανά στοιχεία τόσο στο φαγητό όσο και στη μουσική, γιατί συνδέεται, η κριτική μουσική συνδέεται άρρηκτα με τη μουσική της Ανταλουσίας και αυτό μπορεί να το δει κάποιος όταν παρακολουθήσει μια παράσταση. Ειδικά ο τρόπος που δομούνται τα τραγούδια στο φλαμένκο μοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που φτιάχνετε τις μαντινάδες στην Κρήτη. Σωστά. Ακόμη όμως, κυρία Μπαρόν, και αν κάποιος δεν έχει έρθει αντιμέτωπος έτσι, με αυτή τη γνώση, ακόμη και αν δεν έχει εντρυφήσει τόσο πολύ σε αυτή την συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ κριτικής μουσικής και φλαμένκο γενικότερα, για μένα θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία να γίνει η γνωριμία, να το πω κάπως έτσι, αυτό το πάντρεμα που λέγαμε και πριν, με ανθρώπους που είτε γνωρίζουν είτε και όχι, αλλά θα ήθελαν ιδανικά. Και επίσης, μου έκανε εντύπωση και πραγματικά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σας συγχαρούμε, μια τολμηρή κίνηση που το 2021 φαίνεται αυτή τη διοργάνωση στο προσκήνιο, που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Όλοι θυμόμαστε COVID, που τα πράγματα, τα πάντα μάλλον δεν γίνονταν τίποτα. Εσείς όμως το τολμήσατε και όντως είδατε πως υπήρχαν άνθρωποι που διεκδίκησαν την παρουσία τους εκεί και νομίζω ότι και αυτό έρχεται να προσυπογράψει πολλά. Και όχι μόνο για το τότε, για το 2021, και για το 2022 και για το 2023 και τώρα για το 2024. Νιώθετε πως σιγά σιγά πετυχαίνετε κι εσείς αυτό που είχατε ως στόχο και ότι ειλικρινά ερχόμαστε όλοι μας και κάπως νιώθουμε πως υπάρχει και το φλαμένκο και θέλουμε να το μάθουμε, θέλουμε να μοιηθούμε σε αυτόν τον κόσμο, είτε είναι στην κουλτούρα μας είτε όχι. Ναι, 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 πολύ σωστά το είπατε. Από το 2021 δηλαδή που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά λόγω COVID. Όλοι θυμόμαστε δυστυχώς. Ναι. Ήταν η χρονιά όμως που πολλοί κόσμος αποφάσισε να έρθει πολλής. Ήταν λίγος ο κόσμος που ήρθε, αλλά πραγματικά τότε δεν περίμενα να έρθει και κανείς λόγω της κατάστασης, αλλά ήρθαν αρκετοί άνθρωποι από το εξωτερικό, γιατί δεν γινόταν τίποτα άλλο. Στην πορεία βέβαια, τα επόμενα χρόνια, έχει ανέβει φυσικά το όλο project σε κόσμο, έχει γίνει πιο γνωστό. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα, γιατί συνήθως όσοι θέλουν να μάθουν φλαμένκο ή να έρθουν σε επαφή με το φλαμένκο θα σκεφτούν να πάνε στην Ισπανία. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό που προσφέρουμε, γιατί έχει να κάνει και με την κουλτούρα του φλαμένκο, τη γενικότερη κουλτούρα του φλαμένκο, αλλά και την επαφή με την κριτική φιλοξενία, την κριτική ομορφιά, το φαγητό, την κουλτούρα. Οπότε αυτά τα δύο, επειδή συνδέονται σε αυτό το project, έχει αρχίσει και αποκτά τη δική του φήμη και το δικό του κόσμο. Αν το βλέπω σειρά σειρά να ανεβαίνει. Ακριβώς. Αν σας ρωτήσω τώρα εσάς προσωπικά, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι τελικά να βγείτε λίγο μέσα από όλο αυτό και να σκεφτείτε ως ένας εξωτερικός παρατηρητής, αλλά είναι μια ερώτηση που συνηθίζω να την κάνω, γιατί αισθάνομαι πως οι άνθρωποι που ασχολούνται τόσο πολύ με κάτι και παθιάζονται με αυτό είναι και οι πιο αντικειμενικοί κριτές στην τελική. Γιατί θεωρείτε πως πρέπει κάποιος να έρθει εκείνο το πενθήμερο, είτε να διαλέξει μία μέρα, όπως είπαμε πριν, είτε να είναι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, να ζήσει αυτή την εμπειρία? Τι είναι εκείνο το μοναδικό ουσιαστικό που θα τον φέρει, ίσως να αλλάξει και λίγο κοσμοθεωρία, ίσως και να αλλάξει λίγο φιλοσοφία, αλλά πραγματικά να βγει καλύτερος άνθρωπος μέσα από όλο αυτό? Το πιστεύω αυτό που λέτε, γιατί καταρχήν θα έρθει σε επαφή με κόσμο που είναι μέσα σε αυτή την κουλτούρα, η οποία δεν είναι, όπως είπα, δεν είναι μόνο μουσική και χορός. Έχει να κάνει με αυτό που είναι γενικότερα τώρα λίγο της μόδας, αυτοβελτίωση. Πραγματικά το φλαμένκο περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς τη ζωή και μπορεί να τον κολλήσουν, και όπως είναι η στεναχώρια, ο θυμός, η απώλεια, η χαρά. Υπάρχουν όλα μέσα στο φλαμένκο, όπως σε κάθε είδος, άλλο είδος τέχνης. Οπότε, βρίσκοντας και άλλους ανθρώπους που αγαπάνε αυτό και έχουν περάσει από τα ίδια στάδια και μπορούν να συνυπάρξουν όλοι μαζί, η μουσική γιατρεύει. Η μουσική πάντα γιατρεύει. Είναι μια μορφή το φλαμένκο λόγω του τραγουδιού, λόγω του ότι εκφράζει όλες αυτές τις πίκρες, γιατί γεννήθηκε από τους τσιγκάνους της Ανταλουσίας, μέσα από τους διωγμούς. Περιέχει και τη χαρά βέβαια, αλλά έχει κάτι μαγικό, το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς με λόγια, αλλά πραγματικά έχει μια ιδιότητα θεραπευτική, θα έλεγα, ειδικά όταν βρίσκονται πολλοί άνθρωποι μαζί. Είναι από εκείνες τις φορές
που λες, ας μην το περιγράψω, ας το ζήσω καλύτερα και εγώ θα πω βάμος για βάμο. Κάπως έτσι μου τέριαξε ιδανικά. Οπότε 24 με 28 Ιουλίου θα είμαστε εκεί να ζήσουμε αυτή τη διαφορετική εμπειρία για ακόμη μια φορά, γιατί αξίζει σε όλους μας να έχουμε όλες εκείνες τις διαφορετικές προσλαμβάνουσες και να επενδύουμε στον εαυτό μας εντός εισαγωγικών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Κύριε Μπαρόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ραντεβού τη στιγμή που πρέπει, έτσι ακριβώς όπως έχουμε συνηθίσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.